από τη στιγμή που η κυβέρνηση παραβίασε το δικαίωμα της εθνικής κυριαρχίας, του ελληνικού λαού και της λαϊκής κυριαρχίας για το δημοψήφισμα που ζητήσαμε άπαντες με τα συλλαλητήρια, με αιτήματα και οι παμακεδονικές ενώσεις και ο ελληνικός λαός σύσσωμος, δεν επιτρέπουμε να περάσει μια τέτοια συμφωνία. Ο ελληνικός λαός θέλει στο σύμβολο της πατρίδος μας τον άγνωστο στρατιώτη. Είναι συμβολική η πλατεία συντάγματος και είναι η Βουλή. Να ακούσει η Βουλή. Αυτό θέλουμε. Προσφετερισμός με οποιονδήποτε τρόπο της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία. Ο δικηγόρος ο κύριος Μιχάκης που έκανε μόνος του συλλαλητήριο. Εγώ είχα δει το συλλαλητήριο στην Αθήνα. Το κάνανε. Είδα σημαίες, είδα κόσμο. Λέω μεγάλο. Πώς έγινε, λέω. Πρέπει να συνεργάστησαν πολύ. Και διεπίστωσα ότι δεν χρειάζονται πολλοί για να γίνει το θαύμα. Ο ελληνικός λαός ποτέ δεν ήθελε να παραδοθεί το όνομα της Μακεδονίας. Πρέπει να απευθυνθούμε στη διεθνή κοινότητα με όλο το διπλωματικό προσωπικό της Ελλάδος και ως κράτος. Είμαι ειδικός σε όλα αυτά τα θέματα, μπορώ να αντιπροσωπεύσω τα εθνικά ζητήματα της χώρας και τα κοινωνικά στην Ευρώπη. Σας λέω ότι μπορούμε μαζί να ακυρώσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και να ενισχύσουμε και άλλα ζητήματα της Ελλάδος, όπως είναι η διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων. Είναι και βεβαίως η ενίσχυση της νέας γενιάς. Πρέπει να ενισχύσουμε τους νέους ανθρώπους με πολλά προγράμματα που υπάρχουν, με οργάνωση, με συντονισμό, με εθνική στρατηγική για να επιστρέψουν στην πατρίδα. Δεν αποδεχόμαστε λοιπόν καμία σύνθετη ονομασία. Δεν αποδεχόμαστε την παραχώρηση της ιστορίας μας και του ονόματος της Μακεδονίας. Υποστηρίξτε αυτή την προσπάθεια.